Θα σας μεταφέρουμε από που ήταν οι προσκλήσεις. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και μετά το ειδόπνο ολοκληρώνουμε την εκδήλωσή μας με την κυρία Δήμητρα Ιγουμενίδη. Μια μουσικό εγνωσμένης αξίας, διακεκριμένη, με πολλά ρεστάλ και συνεργάτηδα του Πνευματικού Κέντρου. Θα μας παρουσιάσει το έργο για μια μικρή λευκή αχιβάδα του Μάνου Χατζηδάκη, ο οποίος ορίζει το έργο αυτό ως το πρώτο επίσημο έργο της ζωής του. Σε μια καταγραφή που έκανε ο ίδιος και συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα συναυλιών του το 1986, το έργο καταλαμβάνει την πρώτη θέση της πρώτης συνθετικής περίοδου της ζωής του. Γράφτηκε το 1947-1948 και ηχογραφήθηκε σε δίσκο για πρώτη φορά το 1954, μαζί με το όπους 5 του συνθέτη τις εξηλαϊκές ζωγραφιές. Το έργο περιλαμβάνει 5 πρελούδια και χορούς και είναι γραμμένο για πιάνο. Είναι εμφανής η διάθεση του συνθέτη να προσεγγίσει τις ελληνικές εθνικές μελωδίες και να πειραματιστεί μαζί τους. Η ιστορία που υπάρχει πίσω από το έργο είναι ιδιαίτερη. Η αχιβάδα είναι αφιερωμένη στον Νίκο Κούνδουρο, αδερφικό φίλο και συνοδοιπόρο του Μάνου Χατζηδάκη από την εποχή του πολέμου μέχρι το θάνατο του συνθέτη. Ο Νίκος Κούνδουρος αφηγείται με τρόπο απλό και άμεσο τη μικρή ιστορία της λευκής αχιβάδας, που δεν ήταν παρά ένα μικρό ενθύμιο από μια εκδρομή στην οποία δεν είχε καταφέρει να ακολουθήσει ο Μάνος Χατζηδάκης σε ένα απόσπασμα από μια σειρά εκπομπών με τίτλο «Έλληνες του Πνεύματος και της Διασποράς». Μέρη του έργου είναι το εμβατήριο, συρτό, συνομιλία με τον Σεργέη Προκοφίεφ, Τσάμικος, Μαντινάδα, Μπάλος, Νυχτερινό, Καλαμαθιανός, Ποιμενικό, Μεγάλη Σούστα. Είναι όλα μαζί αυτά, είναι μικρά, δεν είναι για να πείτε ότι θα σας κουράσουν. Ίσα-ίσα που η μουσική του πιάνου θα τέρψει πραγματικά την ακοή μας. Η επιλογή του έργου έγινε από την καλλιτέχνηδα, γιατί το έργο είναι πρωτόλιο, όπως και η διεκδίκηση του τίτλου της πολιτιστικής πρωτεύουσας για το 2021 της Ευρώπης είναι πρωτόγνωρη για την περιοχή μας. Το έργο αγκαλιάζει με τους χορείς του όλη την Ελλάδα, όπως τα Γιάννενα και Ήπειρος αγκαλιάζουν με μια ευχή για δημιουργική πορεία και καλή επιτυχία κάθε ελληνική πόλη διεκδικήτρια, χάρη του ΕΦ αγωνίζεστε. Το έργο, αυτά τα γράφει η ίδια η καλλιτέχνης και πραγματικά είναι συγκινητικό. Το έργο αγκαλιάζει την Ευρώπη στα ευρύτερα ωριά της, συνομιλώντας το τρίτο μέρος του με τον Σεργέη Προκοφίεφ, όπως θα ήθελα να κάνουν τα Γιάννενα και Ήπειρος στην προσπάθειά τους να γίνουν πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021. Η μικρή λευκή αχιβάδα που ο σκηνοθέτης Νίκος Κούντουρος άφησε φιλικά πάνω στο μαύρο γυαλιστερό πιάνο του Μάνου Χατζηδάκη έγινε μια μικρή φωτεινή αφορμή και απαρχή για το άπλετο φως της μουσικής του Χατζηδάκη, όπως χρήσμα και φως ελπίζουμε όλοι εμείς σήμερα να γίνουν οι μικρές συμβολικές μας προσπάθειες. Ευχαριστώ όλους σας, η κυρία Δήμητρα Ιγουμενίδη, και εύχεται καλή ακρόαση. Thank you.
χαρεί αυτό το υπέροχο κομμάτι από την Δήμητρα Ερμηνίκη να ακουστεί το βράδυ που τα Γιάννα θα κατακτήσουν τον επίσημο τίτλο της πολιτικής πρωτεύουσας το 2021. Ευχαριστούμε πολύ που τιμήσατε την παρουσία σας στην απόψινή εκδήλωση. Ελίκα.